πρόβλημα βαρύ. Μην αρχίζεις πάλι στο κοφί. Δεν το αντέχω και το μετάνιωσα. Κι ας λες πως καταστρέφομαι. Όπου κι αν βρίσκομαι, κάποια άλλη σκέφτομαι. Καλό αυτό το Δημήτρη μου λόγω μια ασθένεια. Δεν θέλω αγκαλιά και φιλιά από μένα δηλαδή. Θα ήθελα πολύ και να σε αγκαλιάσω. Περαστικά καταρχήν. Και να σε φιλήσω. Ευχαριστώ απλά για λόγου προστασία το κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι μια χαρά αυτή ευχαριστώ τη στιγμή. Και για την πρόσκληση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τι τα κάνεις? Πολύ ωραία λόγια που είπε για μένα. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει όλο ο κόσμο. Ευχαριστώ πάρα καταρχάς, πολύ. Καταρχά δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα Δημήτρη. Αν και πόσα χρόνια κλείνει τη νύχτα τώρα εσύ. Στη νύχτα, ναι. Στη νύχτα είμαι 25 χρόνια. 25 χρόνια. Πολύ μικρός. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Σίγουρα θα βρεθούν και κάποιοι που μπορεί να έχετε στεναχωρηθεί, κάποιοι να μην έχουν καταλάβει. Εντάξει, αλλά προσπαθώ όταν, να μην όταν αυτό. Το 90% σε μια πιάτσα λένε καλά λόγια, εντάξει, τότε δεν μπορεί αυτό ο ένας. Είναι και αυτό που μένει στο τέλος, να ξέρεις. Ναι, συμφωνώ. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν οι 8 στους 10 λένε κάτι, και οι 2 μπορεί εντάξει, να μην υπάρχει σωστά χημεία, ναι, κάτι να έχει συμβεί, λογικό, αλλά οι 8 δεν μπορεί να κάνουν όλοι λάθος. Και μετά από τόσα χρόνια. Ελπίζω. Είσαι καλά. Είμαι πολύ καλά τώρα. Είσαι καλά. Τώρα ξέρω ότι πάρα πολύ πέρασες ένα πρόβλημα υγείας και ξεκινάω με αυτό γιατί ναι, όταν ρωτάω αν είσαι καλά, λέω και εγώ ότι είχα πρόβλημα υγείας, αλλά διάβασα και τα δικά σου και. Υπάρχουν και χειρότερα. Υπάρχουν και χειρότερα, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι και αν με επιτρέπει. Έχεις πρόβλημα να το συζητήσουμε το θέμα όχι, σου. Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου. Είναι ένα γεγονός που ναι, είναι δεν ένα αλλάζει. Γεγονός και θα ήθελα να πω και στον κόσμο να ακούσει κάτι που είναι από αυτά που λες δεν είναι δυνατόν, ρε φίλε. Δηλαδή, ναι, γιατί φεύγει και πολλοί κόσμος καμιά φορά έτσι ξαφνικά και άδικα και λες κοίταξε να δεις πώς δεν τον προλάβαμε, ας πούμε. Αλλά ισχύει εσύ τι ακριβώς σου συνέβη? Εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερός και δεν έφυγα γιατί μου άνοιξε η μύτη. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ανέβασα πίεση 25 μεγάλη και 18 μικρή. Να πούμε ότι στην ηλικία είσαι πάρα πολύ μικρό, είσαι 40. 48. 48. 49, ναι, ναι. Μωρό. Πραγματικά ναι, το λέω. Θέλω να πω δηλαδή. Το τώρα, θέμα είναι ότι κάνω καλή ζωή ναι, και φυσιολογικά δεν θα έπρεπε. Δεν καπνίζεις. Δεν καπνίζω, δεν πίνω. Mm-hmm. Έπαιζα και ποδόσφαιρο, όπως είπαμε ναι, και προηγουμένως. Και γενικά ακόμα και τώρα αθλούμε, παίζω ποδόσφαιρο. Κατά χρήση δηλαδή. Ελάχιστες. Τις φυσιολογικές που κάνει ο φυσιολογικός άνθρωπος. Μου ανοίγει η μύτη λοιπόν, για να σα πω εντάχει την περιπέτεια. Ξαφνικά, δύο ώρες ξαφνικά. Είχα ναι, γυρίσει, ήμουν με τον Κονταρό, τον Μανώλη, σε μια. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Σε μια εκδήλωση στο Ρέθυμνο. Mm-hmm. Τελειώνουμε, γυρίζω Αθήνα και το επόμενο βράδυ, δύο ώρες μου άνοιξε η μύτη ασταμάτητα. Και μου λέει ο πατέρας μου, δεν βάζει λίγο το πιεσόμετρο, δούμε τι γίνεται. Βάζουμε το πιεσόμετρο. 25 μεγάλη, 18 μικρή. Χωρίς εσύ να νιώθεις κάτι. Τίποτα. Ούτε ζαλάδες, ούτε. Αφού πήγα στο νοσοκομείο περιπατητός. Μπαίνω μέσα, μου λένε οι γιατροί, δεν ζαλίζεσαι, δεν πονάς. Κι όμως δεν είχα καταλάβει τίποτα. Μάλλον είχα την πίεση πάρα πολύ καιρό. Δεν την αντιλαμβανόμουν και αυτή δούλευε μέσα. 25 πίεση, ξέρεις την 25 και πίεση. Και τελικά καροτίδα δεξιά 99% κλειστή. Κλειστή. Ναι, μια σταγονίτσα πέρναγε και η καρδιά να λειτουργεί στο 30%. Ναι. Τι λες ρε φίλε, ναι, και τι κάνουμε αμέσως χειρουργείο? Χειρουργείο, έγινε πρώτα μια αγωγή και έκανα πρώτα την καροτίδα κάπου στον Αύγουστο και το Δεκέμβρη που μας πέρασε έκανα την καρδιά. Πίνω τα φαρμακά μου ακόμα γιατί δηλαδή, δεν έχω. Αν άνοιγε η μύτη και δεν σε προειδοποιούσε από εκεί, μπορεί να μιλούσαμε και για μένα. Ναι, ναι, κάτι... ναι, ναι, ναι. Αυτό θα συνέβαινε. Αυτό θα συνέβαινε. Όπως το παθαίνουν και δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι. Πώς δεν το πήραμε χαμπάρι? Αυτό, αυτό. Και είχα και τρομερές άπνοιες τη νύχτα. Άπνες έχω και εγώ πάρα πολλές. Αυτό πρέπει να το, το διορθώνετε. Ναι, το ξέρω ότι διορθώνετε. Διορθώνετε, εγώ το έχω διορθώσει. Με μηχάνημα. Με μηχάνημα, ναι. Έκανα, ώστε να καταλάβεις, 40 άπνιες την ώρα. Φαντάσου τώρα. Και τώρα κάνω 2,5 όλη τη νύχτα. Αυτό πώς, από την εγχείρηση και μετά? Όχι, από την, από τη μάσκα. Μάσκα. Έβαλε σε μια ροή το σύστημα. Ναι. Οι άπνες τι ρόλο έπαιξαν σε αυτό το θέμα του? Τι γίνεται με τις άπνιες? Τώρα ναι, τα ναι, μάθα καλά, και εγώ. Καλά, πέστε μου και εμένα γιατί. Οι άπνιες, την ώρα λοιπόν που κοιμάσαι, σταματάει η αναπνοή σου. Η καρδιά ξυπνάει τον εγκέφαλο και του λέει τρέξε, λέει ο εγκέφαλο μόνο στην καρδιά, τρέξε να τον προλάβεις. Και για να μην πεθάνουμε. Και είναι η καρδιά σου 24 ώρες, 24ωρο να τρέχει με 200. Τρέχει την ημέρα. Τη νύχτα που πρέπει να ξεκουράζεται, αυτή δεν ξεκουράζεται, ξανατρέχει. Μάλιστα. Και αυτό λοιπόν μας δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Παραδόξα τω Θεώ, είσαι. Τώρα είμαι πάρα πολύ πάρα καλά. Πολύ καλά. Πάντα βέβαια με την φαρμακευτική αγωγή που αυτό πρέπει να παίρνεις. Αυτό και παρακολουθούμε κιόλας για να δούμε τι γίνεται.
Λογικό. Άλλαξε καθόλου αυτό πόσο καιρό έχει που συνέβη, Δημήτρη? Αυτό συνέβη πέρσι τον Ιούνιο. Άρα δεν είναι κάτι παλιό, είναι πρόσφατο. Όχι, όχι, είναι 10 μήνες. Πόσο αλλάζει τη ζωή σου αυτό σε ό,τι αφορά τη σκέψη? Δηλαδή, ξέρεις, έρχονται μερικές φορές στη ζωή πράγματα που έχουν να κάνουν με την υγεία μας και λες τώρα γαμώτο, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πάρα πολύ. Καταρχήν, να πούμε κάτι που το ξέρουμε, αλλά πολλές φορές δεν το νιώθουμε. Χωρίς υγεία δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ούτε τραγούδια, ούτε φίλους, ούτε παρέες. Τίποτα. Γιατί το έζησα αυτό, το πέρασα. Αναθεώρησα μέσα μου πολλά πράγματα όσον αφορά τον τρόπο σκέψη μου, όπως είπες. Τα παίρνω τα πράγματα λίγο πιο απλά από ότι τα παίρνουμε συνήθως. Εντάξει, μωρέ, και τι έγινε, ας περάσει αυτό. Είναι τόσο μικρό, τόσο μικρό μπροστά σε αυτό που μπορεί να μην υπάρχει σαν την επόμενη μέρα. Και δεν θα θυμάται και κανείς τι ακριβώς συνέβη. Ναι. Να πούμε ότι καταρχάς έχεις ένα παιδάκι, είσαι παντρεμένος. Ναι, ναι, 23 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 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 μπράβο. Και έχεις ένα παιδάκι. Έχω ένα αγοράκι, εδώ είναι ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Νάτος. Α, τι αγοράκι. 19 χρονών. 19 χρονών, να συζήσει, να είναι καλά. Ένας κούκλος. Οπότε θέλω να πω ότι από αυτή την ιστορία ξέρεις, γιατί όταν έχεις και ένα παιδί και έχεις μια οικογένεια και ακόμα ξέρεις πάντα πάρα το σκέφτεσαι πολύ, και διαφορετικά. Πάρα πολύ, Γρηγόρη, και συγκινούμε πολλές φορές έτσι που ήταν και τώρα δηλαδή όταν μιλάω για αυτό το θέμα, γιατί θα μπορούσα να μην τους ξανάβλεπα τους ανθρώπους αυτούς. Ναι. Άμα κάτσεις και το σκεφτείς, είναι τρομερό. Και δεν προλαβαίνεις να πεις και αυτά που θέλεις. Έχουμε και αυτό, ξέρεις. Λοιπόν, τώρα τέλος καλό, όλα καλά. Έτσι πάντα βέβαια με τη βοήθεια του Θεού και κάνουμε το σταυρό μας να είναι κοντά μας και να μας βοηθάει. Αυτό το διάστημα είσαι με την Κατερίνα, είσαι με την Κατερίνα Στανίση στο Έμπατι. Στο Έμπατι, ναι. Κατερίνα Στανίση, Κυριάκος Κιανός, Μαργαρίτα Χιονίδη. Έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, έτσι, νεανικό, όμορφο. Εντάξει, η Στανίση είναι κορυφαία. Εντάξει, είναι καταπληκτική. Με την Κατερίνα έχω μια ιδιαίτερη σχέση. Και εγώ πάρα πολύ. Την εκτιμώ ιδιαίτερα. Και εγώ έτσι ακριβώς. Έχουμε ξανασυνεργαστεί. Μέχρι πότε θα πάει το σχήμα? Μέχρι 10 Αυγούστου. Μέχρι 10 Αυγούστου, άρα όλο το καλοκαίρι. Θα... Γιατί έχουμε κάτι περιοδίες μετά που δεν μπορούσαμε να τις ακυρώσουμε, να βάλουμε και αυτά. Ναι. Οπότε μέχρι 10 Αυγούστου είναι ένας καλοκαιρινός χώρος, γκαζόν. Γκαζόν. Το έχω πάει στο καλοκαίρι. Α, ναι, έχει έρθει. Έχω έρθει. Γιατί ξανά όταν ήμουν με τον Αραβαντίδη. Μπράβο. Έχουμε έρθει, ναι, το έχω ζήσει. Ναι, είναι πολύ ωραίος. Ωραίο. Έτσι. Ωραίο, κάτω από τα αστέρια. Έτσι. Ωραίο. Σαν πάρτι. Είναι μια έτσι. Δηλαδή, αν φέρνετε έτσι και λίγο θάλασσα. Σου δίνει μια άλλη αίσθηση. Ναι, ήταν αίσθηση. Πάρα πολύ ωραίο και περάσαμε γενικά εκεί. Είναι πάρα πολύ όμορφα και εσύ είσαι πάρα πολύ γλυκός. Όλα αυτά τα χρόνια που εσύ ασχολείσαι με το τραγούδι, βέβαια κάνεις παράλληλα και θα πω κάτι γιατί εσύ ξεκίνησες την αγάπη σου με τη μουσική. Έχεις ξεκινήσει και από το μπουζούκι, δεν είναι? Ναι, από πολύ μικρό. Εσύ μπουζούκι ξεκίνησες. Μπράβο, μπουζούκι έμαθα βασικά. Έπαιξα και επαγγελματικά μπουζούκι. Είχατε κάνει και μια κομπανία παλιά. Είχαμε κάνει μια, μπράβο. Την Αχαρναϊκή. Αχαρναϊκή παρέα. Αχαρναϊκή παρέα, ναι. Στο σχολείο, ξέρεις, τότε. Ναι. Εποχής, παιδιά από την Πάτρα, ζωσα, καταλάβεις. Ναι. Τότε τα θυμόταν και αυτά, τα τοπικιστικά. Πολύ, πολύ. Ναι, μέχρι, δηλαδή σε όλο το μέχρι το Λύκειο είχαμε αυτό το συγκροτηματάκι. Και πώς γύριζε και γίνεσαι τραγουδιστής, δηλαδή από στο στρατό, ζωσίς. Στο στρατό πήγα στην αεροπορία, μουσικός στην αεροπορία. Και είχαμε ένα διοικητή εκεί, γιατί τραγούδαγα κιόλας. Είχαμε ένα διοικητή που μου λέει: τι το θες το μπουζούκι, ρε φίλε, εσύ είσαι τραγουδιστής. Και είχαμε και άλλα 4 μπουζούκια. Οπότε μου λέει: ας το μπουζούκι, θα γίνεις ο τραγουδιστής αεροπορίας. Και για 20 μήνες, πόσο είναι ο στρατός, μεγάλο σχολείο, έτσι, βγήκα από εκεί προφέσορας, να ξέρεις. Τραγουδούσες όλες τις γιορτές, όλα παντού, τα αυτά, παντού. Δεν μπορείς να φανταστείς. Με μεγάλο ρεπερτόριο. Βγήκα από εκεί, σου λέω, δάσκαλος. Μετά έκανα βυζαντινή μουσική. Μετά το εξέλιξα κι εγώ από μόνος μου. Και το 2006 έκανα την πρώτη μου δισκογραφική δουλειά. Σήμερα, δηλαδή, πόσες δισκογραφικές δουλειές έχεις κάνει? Έχω κάνει 5, τώρα ετοιμάζω την 6η. Από το 2006 είναι 16 χρόνια. 16 χρόνια. Ναι, 16 ναι. Χρόνια με δισκογραφικές δουλειές που έτσι με τραγούδια πραγματικά που είναι πολύ αγαπησιάρικα. Εσύ πιο πολύ με τον πόνο παίζεις, έτσι. Κοίταξε να δεις. Ο λαϊκός τραγουδιστής παίζει πάντα με τον πόνο. Παίζεις με τον πόνο. Έτσι. Οι συνεργασίες που έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια με ονόματα, ας πούμε. Έχω συνεργαστεί με όλους. Πες με τις μερικά ονόματα. Με την Κατερίνα Στανίση, με τον Ζαφύρη Μελά, με τον Θέμα Δαμαντίδη, με τον Λευτέρη Πανταζή. Ο Πανταζής ήταν ο πρώτος που με έβαλε στις μεγάλες πίστες. Λευτέρης. Άλλη καρδιά αυτός. Τρομερός. Με τον Τόλιβο Σκόπουλο, με τον Σταμάτη Γονίδη, με την Άντζελα Δημητρίου, με τον Μάκη Χρυστοδηλόπουλο. Με όλους αυτούς τους κορυφαίους, γιατί είναι, ο καθένας από αυτούς είναι από μία σχολή, ο καθένας. Και με άλλους πολλούς,
Έχω πολύ καλές σχέσεις με όλους. Δεν με αδίκησε ποτέ κανείς. Ποτέ. Τι ωραίο είναι αυτό που λες. Είναι πολύ όμορφο. Δεν με αδίκησε ποτέ κανείς. Αντίθετα, βοηθήθηκα πάρα πολύ από αυτούς τους ανθρώπους. Και πάντα όταν τους συναντάω, είτε σε παρέες, είτε σε συνεργασίες, πάντα τους σέβομαι. Ξέρεις, σε μια φωνή σου είχε. Και έχει, και όχι μόνο είχε, εγώ το είχε, το θυμάμαι από την ώρα που ήρθα και σε είδα και στο live τότε με το Θέμη, έχει ένα πόνο. Έχει ένα. Έχει ένα παράπονο. Λιγμό, έχει ένα λιγμό. Στο έχουν δει, δεν ξέρω αν. Ναι, καμιά φορά την νιώθει ο καθένα, αλλά εσύ είναι σαν. Ναι. Είναι σαν λίγο πριν πει δεν έχω άλλο κουράγιο. Αυτό. Έχει ένα λιγμό. Έχει ένα λιγμό. Ναι, και εντάξει, είμαι τέτοιου είδους τραγουδιστής. Παρ' όλα αυτά, τη μεγάλη μου επιτυχία, το λες πως έχω πρόβλημα βαρύ, ναι, το έχω, ήταν της διασκέδασης. Ναι. Παρόλο ότι εγώ είμαι λίγο διαφορετικός, η μεγάλη μου επιτυχία ήταν αυτό. Το 2013, Γρηγόρη, ήταν το νούμερο ένα τραγούδι στην Ελλάδα. Σε επιτυχία, ας πούμε. Mm-hmm. Στο εμπορικό πάντα, έτσι για να μην. Και τώρα, όταν μπαίνει, γίνεται χαμός. Και έχουν περάσει 10 χρόνια, λοιπόν, και όταν μπαίνει αυτό, γίνεται χαμός. Το τραγούδισαν όλοι οι τραγουδιστές. Και έφτασε κατά τύχη στα χέρια μου το τραγούδι. Ήταν έτοιμο να το βγάλει ο Κιάμος. Ναι. Έτοιμο παραγωγή. Και το ταιριάζει του Κιάμου. Δηλαδή το είναι, στο λες, είναι στο στυλάκι του Πάνας. Ναι. Έτοιμο παραγωγή. Και κάτι γίνεται με τον στιχουργό. Στιχουργός Βαγγέλης Καρατζάνος, μουσική Κωνσταντίνος Μποσνάκης. Κάτι γίνεται λοιπόν με τον στιχουργό. Και ήμασταν με τον Μποσνάκη, τον είχα μαέστρο στην παραλιακή, ήμασταν με την Άτζελα Δημητρίου. Και μου λέει: πάρε αυτό το τραγούδι. Ρε Κώστα, του λέω: εγώ δεν λέω τέτοια τραγούδια. Θα μας πάρουν με τις ντομάτες. Πάρ' το, μου λέει, και θα με θυμηθείς. Και έκανε αυτή την επιτυχία, Γρηγόρη. Μπράβο του. Είδες που, ναι, που, ναι, σε πίεσε. Ναι. Αφού από την καρδιά σου λες πως με έχεις βγάλει και μια ζωή άξιζες πάντα πιο μεγάλη, αφού όλα τελειώσαν λες τώρα για μας, γιατί κάθε φορά γυρνάς. Πες μου σε πόση ώρα φεύγεις να ανάψω όλα τα φώτα, να αρχίσω να γιορτάζω το χωρισμό μας. Πες μου σε πόση ώρα φεύγεις τηλέφωνα να κλείσω, μήπως αλλάξεις γνώμη και έρθεις πίσω. Πες μου σε πόση ώρα φεύγεις να ανάψω όλα τα φώτα, να αρχίσω να γιορτάζω το χωρισμό μας. Πες μου σε πόση ώρα φεύγεις τηλέφωνα να κλείσω, μήπως αλλάξεις γνώμη και έρθεις πίσω.